αξιότιμοι άρχοντες και εκπρόσωποι των φορέων του τόπου, Πανασιολογιότατε Αρχιμανδρίτα, εκπρόσωπε της Αρχιεπισκοπής Πέτρας και Χερονήσου, αγαπητοί συνάδελφοι και παιδιά, κυρίες και κύριοι. Από τη θέση της Διεύθυνσης του Πρώτου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, σας καλωσορίζω σε μια ξεχωριστή εορτή για μας, με πολύ χαρά και συγκίνηση. Γιατί εορτάζει η πόλη μας, η πόλη του Αγίου Νικολάου, ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας, αλλά και μιας υποδειγματικής και αγαπητής προσωπικότητας σε όλο τον κόσμο. Σε αυτή λοιπόν την εκλεκτή εορτή θέλησε ο Δήμος του Αγίου Νικολάου να εντάξει τη σημερινή εκδήλωση για τον εγκαινισμό του οικοκομποστοποιητή του σχολείου μας. Ένα σχολείο που είναι ιστορικό, γιατί είναι το πρώτο γυμνάσιο της πόλης του Αγίου Νικολάου. Όμως, παρότι ιστορικό, δεν έμεινε μόνο στην ιστορία, αλλά συνεχίζει να γράφει ιστορία με την προσφορά του, με το διαρκές του κοινωνικό και παιδευτικό έργο. Διαπρέπουν λοιπόν οι μαθητές και οι μαθήτριες του πρώτου γυμνασίου σε όλους τους τομείς της σχολικής δραστηριότητας. Κατορθώνει να οδηγεί το σχολείο από το ΖΙΝ στο ΕΦΣΙΝ παρά τις δυσκολίες της εποχής μας. Γιατί στόχος κάθε σχολείου, αλλά και του δικού μας, είναι να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση από γενιά σε γενιά, να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να ανακαλύψουν τα προσωπικά ταλέντα και τα χαρίσματά τους και να τα μεταβάλουν σε ικανότητες και δεξιότητες μέσα σε ένα δημοκρατικό πνεύμα συνεργασίας, σεβασμού και ανυπόκριτης αγάπης. Αυτή λοιπόν η εφαρμογή της γνώσης από το πέρασμα, αυτό το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη, είναι που κινεί και το ενδιαφέρον στα παιδιά, αλλά και σε όλους μας. Το χρειάζονται αυτό, ιδιαίτερα τα παιδιά, και είναι κίνητρο στην ενεργή μάθηση. Η εφαρμοσμένη γνώση καθιστά ελκυστικό το μάθημα στο σχολείο, πράγμα που όπως βλέπουμε ξεκινά στη σημερινή περίπτωσή μας από την Οδύσσια κιόλας του Ομήρου, σαν οικιακή οικονομία και η φορική αντίληψη των αρχαίων. Γι' αυτό και το σημερινό μας θέμα, αγαπητοί μου, είναι διεπιστημονικό και διαθεματικό και τυχαίνει πάνδημης αποδοχής από ό,τι βλέπετε, παιδιά, και στους επισήμους μας. Το τεχνικό κομμάτι της κατασκευής και λειτουργίας του ανήκει στον υπεύθυνο και πρωτεργάτη, συνάδελφο της Αγγλικής Γλώσσας, κύριο Σαμάκη Εμμανουήλ, στον οποίο βέβαια αξίζουν συγχαρητήρια μαζί με όλους τους εθελοντές συνεργάτες του και τα παιδιά που βοήθησαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε επίσης και τον χορηγό αυτής της τεχνολογίας και κατασκευής, τον κύριο Παπαδημητρόπουλο, που χάρισε στο σχολείο αυτή την ευκαιρία. Την περιφέρεια Λασιθίου, τον Δήμο Αγίου Νικολάου, τον Παοδάν, αλλά και την Εφημερίδα Ανατολή και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς 104,4, Λατό FM, αλλά και τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, Φωνίεν και CNN News, για την ολοπρόθυμη προσφορά στην ενημέρωση, ώστε να γίνει περισσότερο γνωστό το καλό που προσφέρεται από αυτό το σχολείο αυτή τη στιγμή. Επειδή όμως είμαι και λίγο θεολόγος, θα σας πω τελειώνοντας ότι όλα αυτά είναι ευλογημένα από τον Θεό. Μας έδωσε τη λογική και την επιστήμη για να ανακαλύψουμε σιγά σιγά το πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος. Αυτός ο κόσμος ο μικρός και ο μεγάλος, και πως τίποτα δεν είναι σκουπίδι για αυτόν. Μάλιστα αυτό το γνωρίζουν καλά οι φωτισμένοι, όπως λέμε, άνθρωποι που ανακαλύπτουν την υπέροχη δημιουργία και κάνουν πράξη την εντολή που έδωσε ο Δημιουργός στον άνθρωπο όταν τον έβαλε μέσα στην Εδέμ, δηλαδή να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία. Το πώς λοιπόν συνεχώς ενημερώνεται ο άνθρωπος θα το κάνει αυτό, αλλά για το ποιος έχουμε τη σίγουρη απάντηση. Σήμερα, με την τεχνολογία αυτή της ανακύκλωσης, παιδιά, είμαστε πιο κοντά στην αλήθεια του κόσμου. Εσείς, παιδιά, είστε η νέα γενιά που καλείστε να ενσωματώσετε αυτή την παιδεία στη ζωή σας και να καλλιεργήσετε αυτό που βλέπετε και μαθαίνετε σε όλους τους τομείς και όχι μόνο στα υλικά αγαθά. Ο Άγιος Νικόλαος που εορτάζουμε από σήμερα κιόλας το απόγευμα και που προεόρτια εκδήλωση είναι αυτή, αυτό έκανε. Έπαιρνε σκουπίδια και τα έκανε διαμάντια. Προσλάμβανε τις τσακισμένες πτυχές από τις συμφορές, τον πόνο και τη φτώχεια και την κακία, και τη μεταμόρφωνε σε ευλογία, σε πλούτο, περίσσεμα ζωής, αρετή, αγιότητα, προσφερόμενη σε όλους, χωρίς καμία διάκριση. Ανακύκλωση λοιπόν και στην πνευματική ζωή για αειφορία.